συναντίδραση της Αθήνας προκάλεσε τον Ταραβέρη Μαδρίτης-Άγκυρας με τις συζητήσεις περί αεροπλανοφόρου και υποβρυχίου και άλλων τεινών. Η ελληνική πλευρά έχει γύρει επανειλημμένα το ζήτημα της εξαγωγής οπλικών συστημάτων ευρωπαϊκών κρατών προς την Τουρκία, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές και σημειώνουν πως το ζήτημα αυτό είχε τεθεί μετά επιτάσεως από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2020. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουν πως ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε αποστείλει επιστολή στην τότε Ισπανίδα ομολογό του Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια τον Οκτώβριο του 2020, στην οποία υπενθύμιζε την υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβονται την κοινή θέση 2008-944, η οποία υπογραμμίζει «Τα κράτη-μέλη είναι αποφασισμένα να αποτρέψουν την εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή ή διεθνείς επιθετικές ενέργειες ή να συμβάλλει σε περιφερειακή αποσταθεροποίηση». Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε συμπεράσματα στις 14 Οκτωβρίου 2019, στα οποία επανέλαβε την ανωτέρω κοινή θέση με αφορμή την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Βόρεια Σύρια. Τέλος, υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα αυτό, καθώς ο εν γέννη αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, τέθηκε και κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον νέο Ισπανό ομόλογό του, Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες, κατά τη διάρκεια διμερού συνάντησης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.